Πέθανε ο Φετουλάχ Γκιουλέν, μεγάλο πολιτικό αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε η ιστοσελίδα ercule.org. Ο Γκιουλέν αντιμετώπιζε προβλήματα υγεία ενώ είχε υποστεί και ανακοπή. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τη Πενσιλβάνια. Ο ίδιο ήταν συγγραφέα και πρώην ιεροκήρυκα. Ήταν η από το 1959 έω το 1981. Στα μάτια τη Δύση θεωρείται ότι πρέσβευε την ήπια εκδοχή του Ισλάμ. Δυτικά μέσα μαζική ενημέρωση όπω το BBC τον παρουσίαζαν ω ένα ημάμι ο οποίο προωθεί ένα ανεκτικό Ισλάμ που δίνει έμφαση στον αλτρουισμό τη σκληρή δουλειά και την εκπαίδευση και ω μία από τι σημαντικότερε μουσουλμανικέ προσωπικότητε του κόσμου. Η κυβέρνηση Ερντογάν θεωρούσε τον Γκιουλέν ω τον εγκέφαλο πίσω από το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία. Μέχρι το 2013, Ερντογάν και Γκιουλέν ήταν σύμμαχοι, ωστόσο ο Τούρκο πρόεδρο κατηγόρησε τον Γκιουλέν ότι κρύβεται πίσω από τι έρευνε για διαφθορά στο στόχαστρο των οποίων βρέθηκαν το κυβερνών κόμμα τη γειτονική χώρα και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Στην Τουρκία θεωρείται ο τρομοκράτη, όπω και η οργάνωση που είχε ιδρύσει το κίνημα Γιουλέν. Τουρκικό δικαστήριο είχε μάλιστα εκδώσει ένταλμα σύλληψής του το 2016. Η Άγκυρα είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής την έκδοσή του... ...ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί.